Κύριε Παζιώτη, γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να τα πούμε. Είσαστε καθηγητής ορυκτολογίας και γεωλογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγνωσμένο κύριος επιστήμονας με αποστολές της NASA στην Ανταρκτική, για την οποία θα μας μιλήσετε, και πολύ πρόσφατα συμμετείχατε σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, η οποία προσθέτει ένα λιθαράκι στη γνώση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, για το πώς προέκυψε η ζωή στη Γη. Θα θέλετε να μας πείτε περισσότερο γι' αυτό? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στην δική σας εκπομπή. Πράγματι, καταρχάς, αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να δει με πολύ μεγάλη ευκολία είναι ότι και το τοπίο πίσω μου είναι το τοπίο της Ανταρκτικής, είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει. Συμμετείχαμε σε μια αποστολή στην Ανταρκτική την περίοδο 2017-2018 με κύριο στόχο μας την ανάκτηση μετεωρητών από το παγωμένο πεδίο. Αν το συνδέσω με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, πράγματι ψάχνοντας για μετεωρίτες, μετά τι τους κάνεις, το επόμενο στάδιο είναι να τους μελετήσεις. Και μελετώντας ένα μετεωρίτη, όχι από την Ανταρκτική βεβαίως, αλλά από μια άλλη περιοχή του πλανήτη μας, από μια περιοχή της Πολωνίας, όπου έπεσε το 1858, δείξαμε κάτι μοναδικό για τον τύπο των μετεωρητών τον οποίο μελετάμε και σχετίζεται με την παρουσία ένυδρων ορυκτών μέσα σε αυτό. Δηλαδή ορυκτών που περιέχουν σε σχετικά μεγάλη ποσότητα νερό. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Δεν το γνωρίζαμε δηλαδή ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στους μετεωρίτες? Γενικά τα γνωρίζαμε. Γενικά. Είναι μια γενική απάντηση. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι μέχρι και πριν από περίπου μια εβδομάδα, όπου είχαν καταγραφεί περίπου 69.500 μετεωρίτες στην επίσημη βάση δεδομένων της Meteorological Society, από αυτούς οι περίπου 60.000 είναι αυτού του τύπου, οι γνωριζόμενοι χονδρίτες μετεωρίτες, που μελετήσαμε και εμείς. Από αυτούς λοιπόν τους 60.000 που μελετήσαμε και εμείς, έως τώρα δεν είχαμε βρει αντίστοιχα ορυκτά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μία στις περίπου 60.000 ήταν οι πιθανότητες, μιας και το βρήκαμε τώρα, δηλαδή περίπου 0,002% του να βρεις κάτι τέτοιο. Τι να βρεις? Ένα ορυκτό το οποίο περιέχει νερό και σίγουρα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην κατανόηση που προσπαθούμε να οδηγηθούμε σχετικά με τα πρώτα στάδια δημιουργίας και εξέλιξης όχι μόνο του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και της ίδιας μας της Γης. Ποιας εξέλιξης όμως? Της εξέλιξης που σχετίζεται με την παρουσία του νερού στη Γη. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι το νερό στη Γη, στα πρώτα στάδια δημιουργίας της Γης, σίγουρα έχει, πέρα από την ενδογήινη προέλευση, έχει έλθει και από εξωτερικά, δηλαδή από κάποια εξωτερική πηγή, όπως είναι οι κομήτες, όπως είναι οι αστεροειδείς που σχετίζονται με ανθρακούχους χονδρίτες. Πλέον, με την δική μας ανακάλυψη, αυτό το οποίο προτείνουμε στην επιστημονική κοινότητα είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και την συνηθέστερη κατηγορία μετεωρητών, τους τυπικούς χονδρίτες, όπου και βρήκαμε για πρώτη φορά ένα τέτοιο ορυκτό, ένα ένυδρο ορυκτό. Δηλαδή, για να το αντιληφθούμε αυτό, πολύ πιθανότατα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, η ηλικία της Γης είναι 6 δισεκατομμύρια χρόνια, δεν υπήρχε βέβαια στη ζωή και στη μορφή αυτή που γνωρίζουμε. Έπεσε ένας μετεωρίτης, είχε μέσα αυτό το υλικό, ήταν ένυδρο το ένυδρο αυτό το υλικό που λέτε, και από αυτή τη σύγκρουση μπορεί να, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, διαδόθηκε το νερό και προέκυψε ζωή στη Γη, έτσι? Αυτή είναι η ιδέα. Ας το πούμε λίγο διαφορετικά. Ο μετεωρίτης ο συγκεκριμένος που εμείς μελετάμε έπεσε στη Γη το 1858. Ωραία. Δηλαδή πριν από περίπου 160 χρόνια. Ωστόσο, ένα τέτοιο κομμάτι, το ότι έφτασε στην Γη, δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκε τότε. Το κομμάτι αυτού του μετεωρίτη έχει ξεκολλήσει από έναν αστεροειδή. Ο αστεροειδής από όπου ξεκόλλησε ο μετεωρίτης τον οποίο μελετήσαμε ήταν ηλικίας όσο είναι η ηλικία της Γης, 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Κομμάτια λοιπόν αντίστοιχα αυτού του αστεροειδούς ή ενός πολύ μεγάλου αστεροειδού που έσπασε σε μικρότερα κομμάτια, κάποια στιγμή σίγουρα στα πρώτα στάδια δημιουργίας της Γης την βομβάρδιζαν. Γιατί η Γη ακόμα στα πρώτα στάδια δημιουργίας της είναι ένα πολύ πειρακτωμένο σώμα, δεν έχει ατμόσφαιρα. Εάν πάμε στο διπλανό σώμα μας, στο δορυφόρο της Γης στη Σελήνη, βλέπουμε πόσο
έντονη είναι η επίδραση της έλλειψης ατμόσφαιρας. Βλέπουμε πόσο χαρακτηριστική είναι η επιφάνειά της, γιατί είναι γεμάτη από κρατήρες. Η παρουσία λοιπόν της ατμόσφαιρας σίγουρα την προφυλάσσει. Βέβαια, ένα άλλο ακόμα γεγονός που την προφυλάσσει τη Γη και ή τουλάχιστον μας σε εισαγωγικά κρύβει τους παλιούς κρατήρες, είναι ότι είναι μια ενεργή περιοχή. Η Γη δεν έχει πεθάνει ακόμα γεωλογικά. Λόγω της έντονης τεκτονικής δραστηριότητας και διάβρωσης, έχουμε συνεχώς μια αναμόχλευση του υλικού, καταστροφή του φλοιού της Γης και επαναδημιουργία του σε κάποια περιοχή. Αυτό δεν το βλέπουμε στη Σελήνη και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια σε εισαγωγικά στατική εικόνα βλέποντας αυτούς τους κρατήρες στην επιφάνειά της. Αν έρθουμε λοιπόν τώρα στη Γη και πάμε στα πρώτα στάδια δημιουργίας της λοιπόν, όπου είναι πειρακτογωμένο ακόμα αυτό το σώμα, βομβαρδίζεται από υλικό, εξωγήινο υλικό, γιατί το ηλιακό σύστημα δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του μορφή. Δηλαδή έχουμε τον ήλιο, πολύ ωραία, Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Γη, Δία, αλλά δεν έχουν μπει όλα στη θέση τους. Στη θέση τους που τα βλέπουμε σήμερα. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και αρκετά μεγάλες ποσότητες υλικού, κομητών ή αστεροειδών, βομβαρδίζουν το ένα σώμα το άλλο. Έτσι, αυτό το πράγμα υφίσταται και η Γη. Η Γη, λοιπόν, σίγουρα έχει βομβαρδιστεί από κάποιο υλικό και σίγουρα έχουμε άφιξη νερού και εξωγενός. Yeah. Δηλαδή, από κάποιο σώμα, το οποίο, σώμα ή σώματα, τα οποία έχουν σε εισαγωγικά μια εξωγήινη ισοτοπική σφραγίδα, όπως λέμε. Και ένα τέτοιο υλικό, εν δυνάμει, μπορεί να αποτελεί το μητρικό σώμα του μετεωρίτη τον οποίο μελετήσαμε, το μετεωρίτη Κακόβα, το μητρικό σώμα. Δηλαδή, κύριε Μπαζιώτη, αν έλεγα ότι η ζωή στη Γη προέκυψε από εξωγήινο παράγοντα, θα ήταν ακριβές, έτσι. Θα έλεγα κάτι άλλο, ότι καταρχάς δεν είναι η δική μου εξειδίκευση, ναι, ναι, η λεγόμενη ζωή. Σχέση με την ανακαλύψη σας πάντα. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορεί κάποιος με σαφήνα να πει είναι ότι αν έχεις ένα ουράνιο σώμα, το οποίο διατηρεί νερό στη μορφή που γνωρίζουμε, σε υγρή μορφή, τότε έχει αυξημένες πιθανότητες, αν υπάρχει και δυνατότητα κάποιας πηγής θερμότητας, που σίγουρα έχουμε, γιατί έχουμε και ηφαίστεια, έχουμε υποθαλάσσιες πηγές, οι οποίες εκλείουν αέρια. Αν λοιπόν έχεις μια αυξημένη πηγή θερμότητας και νερό, όπως επίσης και άνθρακα, τότε είναι μια πολύ καλή συνταγή για να αναπτυχθεί και η ζωή. Mm. Η Γη, σαν θέση, σε σχέση με τον ήλιο, βρίσκεται στη λεγόμενη habitable zone, κατοικήσιμη ζώνη, διατηρεί το νερό στη μορφή που γνωρίζουμε, την υγρή μορφή, οπότε έχει αυξημένες πιθανότητες και μετά από κάποια ηλικία, στο στάδιο εξέλιξης της Γης, να αναπτυχθεί η ζωή. Υπό τη μορφή φυσικά βακτηρίων και από εκεί και πέρα εξελικτικά παίρνοντας αυτή την ποικιλομορφία των μορφών της ζωής που γνωρίζουμε σήμερα. Και έρχομαι στον πειρασμό να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για τη θεωρία της πανσπερμίας. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να αποφύγω να μπω σε λιμέρια που έχουν σχέση με ερμηνεία ή θα έλεγα speculation, παρά το να βασιστεί σε πράγματι διατάραχτα, απόλυτα επιστημονικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που τουλάχιστον εμείς παρουσιάζουμε στη δική μας επιστημονική εργασία είναι αναντήρητα, βρήκαμε αυτό και είναι ένα γεγονός. Μπορούμε να δώσουμε μία ερμηνεία, αλλά από εκεί πέρα όταν μπαίνουν πολλές ερμηνείες στο τραπέζι, η μία κάθε επόμενη προσθέτει σφάλματα στις εκτιμήσεις μας, που τελικώς μπορεί να οδηγηθεί σε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Οπότε θα ήθελα να το αποφύγω το ερώτημα. Βεβαίως. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια σε σχέση με τις συνεργασίες σας αυτή που είχατε και με τους συναδέλφους σας από τις άλλες χώρες. Η συνεργασία λοιπόν πώς ήταν, πώς μελετήσατε, είχατε ο καθένας το κωδικό του κομμάτι και έρχονταν τα συμπεράσματα του ενός να προσθεθούν στο άλλο, πώς έγινε? Εδώ είναι, θα έλεγα, εξαιρετική ερώτηση, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις πώς μπορούν να δουλέψουν αρμονικά άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του κόσμου, που το κοινό τους φυσικά είναι το μεράκι για την επιστήμη και η γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Δεν τους μιλάω ελληνικά, δεν μου μιλάνε στη γλώσσα τους. Μιλάμε λοιπόν μια κοινή γλώσσα για να επικοινωνούμε. Από εκεί πέρα μιλάμε μια κοινή γλώσσα που έχει σχέση με την επιστήμη, άρα μιλάμε επιστημονικά και όλοι έχουμε ένα πάθος, το πάθος της επιστήμης. Το πολύ σημαντικό εδώ πέρα λοιπόν είναι ότι ξεκινάμε τη μελέτη του υλικού από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης στην Αυστρία, εκεί όπου έχει ίσως τη μεγαλύτερη συλλογή μετεωρητών στον κόσμο. Για ανθρώπους που δεν έχουν επισκεφθεί το μουσείο,
Πραγματικά τους προτείνω να το επισκεφθούν. Η συλλογή με το ρητόν, και όχι μόνο, όπως και των άλλων εκθεμάτων, είναι καταπληκτική. Να κάνω μια παρένθεση, εκεί βρίσκεται και ο μόνος μετεωρίτης που έχει πέσει σε ελληνικό έδαφος, ο μετεωρίτης Σέρες, που έπεσε στην περιοχή των Σερών το 1818. Εκεί, λοιπόν, ο μόνος καταγεγραμμένος και επιστημονικά τεκμηριωμένη πτώση μετεωρίτη που έχουμε είναι αυτή, λοιπόν. Σε ελληνικό έδαφος, ο μετεωρίτης των Σερών, ναι. Είπατε πότε? Τον Ιούνιο του 1818. 1818, και δείγματα του έχουν συλλεχθεί και εκτίθενται τώρα στο Μουσείο της Βιέννης, έτσι. Σωστά, και το συνολικά περίπου 8,5 κιλά δειγμάτων συλλέχθησαν. Τα δύο πολύ μεγάλα δείγματα, ένα 4,6 και 2,7, αν θυμάμαι καλά, κιλά δείγματος, βρίσκονται στο Μουσείο της Βιέννης. Πολύ ωραία εκθέματα. Κάποια στιγμή το 2018, συμπληρώνοντας και 100 χρόνια από την πτώση του, είχα οργανώσει μια έκθεση εδώ στην Αθήνα, στο Μουσείο Ηρακλειδών, που εκτέθηκε στο ελληνικό κοινό αυτός ο μετεωρίτης. Το θέμα, λοιπόν, για να επανέλθω, η δική μας έρευνα ξεκινάει από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, εκεί όπου ξεκινάμε την αρχική μελέτη του υλικού σε ένα πολύ μικρό κομμάτι πέτρας, μια φλούδα πετρώματος κολλημένη πάνω σε ένα γυαλάκι. Αυτή είναι και η τεχνική της μελέτης ενός υλικού. Δεν μπαίνουμε απλώς ένα μεγάλο πέτρωμα να το μελετήσουμε. Κόβουμε μια πολύ λεπτή φλούδα, πάχους 30 μικρομέτρων, πολύ μικρού πάχους, πολύ μικρότερου πάχους από ότι είναι το πάχος μιας τρίχας από τα μαλλιά μας. Την κολλάμε πάνω σε ένα γυαλάκι και μετά ξεκινάει το ταξίδι της μελέτης. Εκεί, λοιπόν, ξεκινήσαμε για άλλο σκοπό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε αρχικά να μελετήσουμε το υλικό αυτό, τον μετεωρίτη Κακόβα, με σκοπό να διαγνώσουμε το τι ορυκτά περιέχονται σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του μετεωρίτη που σχετίζονται με ένα μεγάλο γεγονός σύγκρουσης στο μητρικό σώμα από το οποίο προέρχεται. Ποια σύγκρουση? Μια μεγάλη σύγκρουση στα 470 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τι συνέβη τότε? Ένας αστεροειδής προσέκρουσε στο μητρικό σώμα, δηλαδή στο σώμα από όπου ξεκόλλησε ο Κακόβα. Συγκρούονται μεταξύ τους αυτά τα δύο σώματα και η σύγκρουση είναι πραγματικά σφοδρή, καθώς αναπτύσσονται πολύ ψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες. Και έτσι λιώνει τοπικά το μητρικό σώμα του Κακόβα. Το λιωμένο υλικό αυτό, το λέμε τίγμα, αρχίζει και διαποτίζει όλες τις ρογμές που δημιουργούνται και στερεοποιείται τόσο γρήγορα όσο περίπου να ανοιγοκλείσουμε 2-3 φορές τα μάτια μας, δηλαδή περίπου σε 3-4 δευτερόλεπτα. Στερεοποιείται το υλικό αυτό και ταυτόχρονα εκεί μέσα δημιουργούνται ορυκτά πολύ ψηλών πιέσεων και υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό ήταν ο αρχικός στόχος, να μελετήσουμε αυτά τα ορυκτά. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι είναι αυτό που λέμε ότι τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, ή αν βρεις κάτι περίεργο, το οποίο δεν το γνωρίζεις από πριν, μετά ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος μπροστά σου και κάτι τέτοιο έγινε και σε εμάς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μελετώντας αυτά τα ορυκτά, σε μία από τις θέσεις των πληρωμένων με αυτό το λιωμένο αλλά πλέον στερεοποιημένο υλικό, υπήρχε ένα ορυκτό το οποίο ήταν ασυνήθιστο. Δεν έπρεπε να βρισκόταν εκεί. Το εντοπίζω. Καταλαβαίνω ότι αυτό το ορυκτό δεν συνδέεται με τα υπόλοιπα ορυκτά υψηλών πιέσεων που εγώ μελετούσα. Οπότε ξεκινάει μετά η μελέτη, επισταμένη μελέτη αυτού του υλικού με μια σειρά αναλυτικών τεχνικών. Πλέον φεύγω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης. Μελετάω ένα μέρος του υλικού εδώ στα εργαστήριά μας, στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ακολούθως μελετάμε με ένα διαφορετικό τρόπο, προσπαθώντας να βρούμε την ταυτότητα αυτού του υλικού, για το αν είναι εξωγήινο ή γήινο, στο Caltech, στο California Institute of Technology. Εκεί, λοιπόν, ακολουθεί μια πληθώρα αναλυτικών τεχνικών, επιβεβαιώνοντας με τα λεγόμενα ισότοπα οξυγόνου ότι το υλικό αυτό δεν έχει καμία σχέση με γήινο υλικό, γιατί έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είναι γήινο, και ότι είναι εξωγήινο. Γιατί ήταν ένα πραγματικά συνήθιστο υλικό το οποίο περιείχε νερό, ένα ορυκτό το οποίο ονομάζεται Μαργαρίτης, ένα ορυκτό που περιέχει 4-5% κατά βάρος νερό. Είναι σχετικά μεγάλη ποσότητά του για ορυκτό. Αποδείξαμε, λοιπόν, ότι προέρχεται από κάποια εξωγήινη πηγή που συνδέεται με τους λεγόμενους τυπικούς χονδρίτες. Αυτό ήταν το ακόμα πιο, όπως λέμε, groundbreaking. Δηλαδή, ενώ γνωρίζουμε ότι για άλλη μια φορά έχει βρεθεί το συγκεκριμένο ορυκτό σε ένα συγκεκριμένο τύπο μετεωρητών που ονομάζονται ανθρακούχοι χονδρίτες, όπου από τη φύση τους ξέρουμε ότι περιέχουν αρκετό νερό, ωστόσο δεν γνωρίζαμε ποτέ, ήταν για πρώτη φορά αυτή η ανακάλυψη, ότι μπορούμε να βρούμε το συγκεκριμένο ορυκτό στους τυπικούς χονδρίτες, που είναι σχετικά άνυδροι. Ανακαλύπτοντας, λοιπόν, αυτό το ορυκτό, τα πηγαίνουμε
Και πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι ναι, αυτό σχηματίστηκε στο μητρικό σώμα που προσέκρουσε στον Κακόβα και έτσι έφερε υλικό, ένα τέτοιο σώμα, στον Κακόβα, σφινώνοντας τα ορυκτά αυτά μέσα σε αυτές τις περιοχές που ήταν και τα υψηλών πιέσεων ορυκτά. Οπότε έχουμε δύο γεγονότα, σαν να λέμε. Ένα πρώτο γεγονός σύγκρουσης, σφοδρό, δημιουργούνται τα ορυκτά υψηλών πιέσεων, και ένα δεύτερο γεγονός σύγκρουσης χαμηλότερης ενέργειας, χαμηλότερης ταχύτητας, όπου ένας αστεροειδής ένιδρος φέρνει αυτά τα ορυκτά και ενσωματώνονται πλέον αυτά τα ορυκτά μέσα στα υπόλοιπα των υψηλών πιέσεων. Και πιθανότατα λοιπόν, εγώ θα το πω αυτό σαν δική μας θεωρητική εκτίμηση, χωρίς βεβαίως να είμαι ειδικός, με αυτό το συνδυασμό των γεγονότων που συνέβησαν κάπου στο σύμπαν, κάπου στο διάστημα, μπορεί να είναι και αιτία που είμαστε τώρα εμείς εδώ και μιλάμε, έτσι. Δεν αποκλείεται, θα το πω λίγο διαφορετικά, ότι σε θεωρητικό επίπεδο, αν δεν υπήρχε νερό στη Γη, είναι σίγουρο, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε από την επιστήμη της βιολογίας, ότι δεν θα είχε αναπτυχθεί η ζωή. Άρα, αν δεν υπήρχαν πιθανές τέτοιες πηγές, ή δεν υπήρχαν οι κομήτες, ή κάποιο άλλη πηγή εξωγενής προέλευση για να μας φέρει νερό, ενδεχομένως, δεν μπορώ να το πούμε με σιγουριά, να είχε διαφορετική εξέλιξη η Γη. Φυσικά, βρίσκεται στη σωστή θέση η Γη σε σχέση με τον ήλιο για τη διατήρηση του νερού της Γης. Οπότε, σίγουρα γνωρίζουμε ότι έχουμε και ενδογήινης προέλευσης, ή σε εισαγωγικά σκέτο, γήινης προέλευσης νερό στη Γη. Αλλά κάποιες από τις πηγές είναι και αυτές οι εξωγενούς προέλευσης. Το επόμενο στάδιο, κύριε Μπαζιώτη, σε σχέση ακριβώς με αυτή την ανακάλυψη, ίσως και το προσωπικό σας, με την ιδιότητά σας, ίσως και τις επιστήμες γενικότερα, ποιο είναι? Δηλαδή, πού θα στραφούν οι μελέτες, οι έρευνες, οι εκτιμήσεις? Εάν μιλήσουμε στοχευμένα στη συγκεκριμένη μελέτη, θα αναμέναμε... Σίγουρα, σαν ομάδα, θα συνεχίσουμε να μελετάμε το συγκεκριμένο δείγμα χρησιμοποιώντας και κάποιες άλλες αναλυτικές τεχνικές, ισοτοπικές τεχνικές, για να επιβεβαιώσουμε ακόμα περισσότερο όχι την εξωγήινη προέλευση του ορυκτού, αλλά την εξωγήινη προέλευση του νερού του ορυκτού. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ, ναι. πολύ εξειδικευμένες αναλύσεις. Από εκεί πέρα, ήδη εμείς συνεχίζουμε και σαν group. Συνεργαζόμαστε σχεδόν μια δεκαπενταετία με τους ανθρώπους που προανέφερα από το Caltech, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης. Συνεχίσουμε την έρευνα μετεωρητών και άλλων τύπων μετεωρητών, αλλά έχουμε και κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις που ετοιμάζουμε με κάποια ορυκτά, νέα ορυκτά που έχουμε βρει για πρώτη φορά σε μετεωρίτες από την Ανταρκτική. Συν το ότι προσωπικά, τουλάχιστον και σαν εργαστήριο ορυκτολογίας και γεωλογίας, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με άλλα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του Βουχάν, το οποίο αναμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα μια σημαντική επιστημονική δημοσίευση σε δείγματα τα οποία επέστρεψαν οι Κινέζοι από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης το Δεκέμβρη του 2020 και σύντομα αναμένεται και η δημοσίευσή τους, λοιπόν, η επιστημονική δημοσίευσή τους σε επιστημονικό περιοδικό. Έχετε λοιπόν εσείς συνεργασία με το Πανεπιστήμιο αυτό της παγκοσμίως διάσημης πόλης για άλλους λόγους, έτσι, της Κίνας, από την οποία θα προκύψουν δεδομένα για τη Σελήνη γενικότερα, για τη γεωλογία της Σελήνης, έτσι, θα αναμένουμε να μάθουμε. Η γεωλογία της Σελήνης. Και είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι μας αλλάζει και τη θεώρηση. Παρά το ότι το Πανεπιστήμιο, ή μάλλον η πόλη της Βουχάν, έγινε γνωστή λόγω του κορονοϊού, θα λέμε ότι το Πανεπιστήμιο του Βουχάν είναι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ανατολική Ασία στο επίπεδο των γεωεπιστημών. Πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν η συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους έχει αυτή τη στιγμή βγάλει κάποια αποτελέσματα, τα οποία, όπως και κάποιοι άλλοι μελετητές των αντίστοιχων δειγμάτων, τα οποία μας οδηγούν στο να αλλάξουμε λίγο τη θεώρησή μας σχετικά με το πόσο ζωντανή, για πόσο χρονικό διάστημα ήταν ζωντανή η Σελήνη, ο φυσικός δορυφόρος της Γης. Οπότε αναμένουμε σύντομα νεότερα γι' αυτό, έτσι, επιστημονική δημοσίευση. Σίγουρα, σίγουρα. Προφανώς για το. Με μεγάλη χαρά θα την αναμένουμε να τη μάθουμε και να τη μεταδώσουμε εδώ στο ΑΕΦ Μέριδα τη γνώση, τη νέα γνώση αυτή που προκύπτει και με τη δουλειά ενός δικού μας, του κυρίου Ιωάννου Μπαζιώτη, του καθηγητή του Ιαπωνικού. Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Θα ήθελα να μου περιγράψετε λίγο, να αναστείτε στη μνήμη σας την αποστολή αυτή που είχε σε συνεργασία με την NASA το 2017 στην Ανταρκτική, όπου πήγατε για να συλλέξετε μετεωρίτες. Υπό πολύ ακραίες συνθήκες, έχω διαβάσει και κάποιες περιγραφές σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο κάποια λόγια γι' αυτό? Ναι, και
Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αποστολή αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές αποστολές που θα μπορούσε να δει κάποιος σήμερα στην ανθρωπότητα σε σχέση με την ανάκτηση μετεωρητών. Γιατί ενώ από γνωρίζουμε ότι οι 69 περίπου χιλιάδες μετεωρίδες που έχουν καταγραφεί επίσημα στη βάση δεδομένων έχουν προέλθει από όλο τον κόσμο, το 40 περίπου 100% των μετεωρητών προέρχονται από την Ανταρκτική. Σχεδόν η μισή. Και από αυτό το 40% οι 24 περίπου χιλιάδες έχουν συλλεχθεί από τη συγκεκριμένη αποστολή που συμμετείχα και εγώ το 2017-18, από την αποστολή ANSMET. Μια αποστολή η οποία έχει ξεκινήσει από το 1976, αρκετά μεγάλης χρονικής διάρκειας. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Φέτος, βέβαια, τη φετινή χρονιά θα γνωρίζω τουλάχιστον ότι θα πραγματοποιηθεί η αποστολή. Μια αποστολή η οποία μας μεταφέρει στα ριζά των βουνών της Ανταρκτικής, τα λεγόμενα Trans-Antarctic Mountains, εκεί όπου για περίπου 5 με 6 εβδομάδες παραμένουμε στον μπλε πάγο, ψάχνοντας για μετεωρίτες. Με μόνο εργαλείο μας, τα πόδια που περπατάμε, ένα snowmobile, το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε από τη μία περιοχή σε κάποια άλλη, και τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στο να δούμε ένα μετεωρίτη. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή κάποιους ανιχνευτές μετάλλων ή κάποιο άλλο όργανο που θα μπορούσε να μας διευκολύνει την διαδικασία ανίχνευσης και ανάκτησης ενός μετεωρίτη. Ειδικά σημαντικό αυτό. Εγώ θα το φανταζόμουν με ειδικά εργαλεία, να μπορείτε να τα εντοπίσετε τα μέταλλα και αυτά. Με τον παραδοσιακό τρόπο, λοιπόν, κύριε Μπαζή. Παραδοσιακό τρόπο, τα μάτια, η εμπειρία, η γνώση που έχουμε για το υλικό αυτό, τον μετεωρίτη, όπου εάν κάποιος δει στην Ανταρκτική. Δηλαδή, πράγματι, πηγαίνουμε στον μπλε πάγο, εκεί κατασκηνώνουμε. Κατασκηνώνουμε σε σκηνές τύπου Σκοτ. Και από εκεί πέρα ξεκινάει η αναζήτηση των μετεωρητών για αυτές τις 5 με 6 εβδομάδες. Έχοντας τις πρώτες 1 με 2 ημέρες εξοικειωθεί με τα γήινα πετρώματα, γιατί ψάχνουμε δίπλα σε βουνά, βουνά τα οποία διαβρώνονται. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να εξοικειωθείς με ποια γήινα πετρώματα έχεις στην περιοχή σου. Και έτσι, αν παρουσιαστεί μπροστά σου κάποιος μετεωρίτης, κατά πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα, αυτό το υλικό θα διαφέρει πάρα πολύ από τα υπόλοιπα γήινα. Ένας τέτοιος μετεωρίτης, αφού συλλεχθεί, θα συλλεχθεί και θα πάει στο NASA, στα εργαστήρια στο Johnson Space Center, εκεί όπου αρχικά θα γίνει ο χαρακτηρισμός του. Εν μέρη στο Johnson Space Center, ένα μέρος του θα χαρακτηριστεί στο Smithsonian, στην Ινστιτούτο στην Ουάσιγκτον. Και από εκεί πέρα, αφού ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός του υλικού, δηλαδή για το αν είναι μετεωρίτης από τον πλανήτη Άρη, μετεωρίτης από τη Σελήνη, μετεωρίτης από κάποιον αστεροειδή και ούτω καθεξής, τότε μετά το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο προς μελέτη σε οποιοδήποτε επιστήμονα του κόσμου, και αυτό είναι η καινοτομία και το πολύ σημαντικό για αυτή την αποστολή. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι Αμερικάνος, αλλά δουλεύω σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μπορώ να δανειστώ. Το έχω ήδη κάνει. Χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει να γράψεις μια ερευνητική πρόταση, να τη στείλεις στους ανθρώπους της NASA και να σου πούν ναι, η πρόταση εγκρίνεται. Αν εγκριθεί, μπορούν να σου δώσουν ένα κομμάτι πετρώματος, θα τους έχεις υποσχεθεί ποιες αναλυτικές τεχνικές θα κάνεις, αν χρειάζεται να καταστρέψεις μέρος του υλικού, πρέπει να το έχεις προδιαγράψει, να το έχεις πει από πριν, ή να το ζητήσεις εγγράφως, να σου δώσουν την άδεια ναι, ότι θα καταστρέψεις ένα γραμμάριο υλικού, πρέπει να το πεις αυτό. Αφού λοιπόν λάβεις το δείγμα, μπορεί να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της μελέτης του. Και ήδη είναι αυτό που ανέφερα κάποια στιγμή λίγο πριν, σε ένα τέτοιο μετεωρίτη από την Ανταρκτική, που το μελετάμε και στο εργαστήριό μας, έχουμε βρει για πρώτη φορά, για μετεωρίτη από την Ανταρκτική, ένα καινούριο ορυκτό, το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και σχετίζεται με τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα είτε στα στάδια κατά το στάδιο σύγκρουσης δύο αστεροειδών μεταξύ τους ή αντίστοιχες διαδικασίες που έχουμε, που επικρατούν δηλαδή υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες στο εσωτερικό της Γης. Δηλαδή, μελετώντας ορυκτά τέτοια, μπορεί σίγουρα να μιλήσουμε για τη δυναμική των αστεροειδών στο διάστημα, αλλά μπορούμε να κατανοήσουμε και πώς είναι το εσωτερικό της Γης σε πολύ μεγάλες πιέσεις. Γιατί τα ορυκτά που δημιουργούνται σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες όταν συγκρούνται οι αστεροειδείς. Αυτά είναι κάποια ωραία φυσικά εργαστήρια οι μετεωρίτες και μπορούμε να τα μελετήσουμε εκεί. Αντίστοιχα, ορυκτά ξέρουμε ότι μπορούν να έχουμε σε ένα βάθος μέσα στη Γη στα 500 χιλιόμετρα, στα 550 χιλιόμετρα, στα 600 χιλιόμετρα στο μανδύα της Γης. Επειδή όμως δεν μπορούμε να φτάσουμε στα 500 και 600 χιλιόμετρα μέσα στη Γη, ο πιο εύκολος τρόπος για να μελετήσουμε ένα τέτοιο ορυκτό είναι οι μετεωρίτες.
Ναι. Και το δαθλευόμαστε προς τα έξω, μαθαίνουμε το μέσα, έτσι. Ακριβώς. Και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί πολλά από τα ορυκτά που έχουν βρεθεί σε μετεωρίτες δεν τα έχουμε βρει σε γη είναι αδείγματα, προφανώς. Ναι. Γιατί μπορούν τέτοια ορυκτά να απαντούν σε πολύ μεγάλα βάθη μέσα στη γη που δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει επουδενή. Ναι. Γιατί ειδικά στην Ανταρκτική υπάρχουν τόσα δείγματα, υπάρχει κάποιο λόγο που πέφτουν εκεί περισσότεροι μετεωρίτες ή απλά επειδή είναι παρθένο το έδαφος, εντοπίζεται και πιο εύκολα? Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι ότι η γενική σε εισαγωγικά οδηγία είναι ότι είναι σχεδόν ισοπίθανο το ενδεχόμενο να πέσει οποιοδήποτε μετεωρίτης σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ναι. Οπότε στην Ανταρκτική δεν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα του να πέσει ένας μετεωρίτης. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα συλλογής ενός μετεωρίτη, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι. Ο ένας είναι ότι το τοπίο σου είναι γύρω-γύρω λευκό ή είναι μπλε λόγω του μπλε πάγου, αλλά λευκίζει και αυτός, οπότε είναι πιο εύκολο λόγω του contrast να εντοπίσεις ένα τέτοιο σώμα το οποίο κατεξοχήν θα έχει ένα εξωτερικό φλοιό μαύρο ή σκούρο καφέ, γενικά σκουρόχρωμο, οπότε το εντοπίσεις πιο εύκολα στο λευκό σχεδόν background της Ανταρκτικής. Αυτός είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι η Ανταρκτική είναι η χειρότερη έρημος του πλανήτη μας. Είναι ξηρή περιοχή. Δεν υπάρχει βλάστηση, δεν υπάρχουν ζώα, δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε εκεί η πιθανότητα του να διαβρωθεί ένα υλικό είναι σχεδόν μηδενική. Είναι χειρότερη έρημος, δηλαδή πιο ξηρή έρημος, ακόμα και από την έρημο Σαχάρα, από την έρημο Μοχάβη. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς ψάχνουμε τους μετεωρίτες ανατολικά των βουνών της Ανταρκτικής. Υπάρχει μια μεγάλη οροσειρά και ψάχνουμε ανατολικά της. Γιατί έχουμε τον πάγο, ο οποίος έχει κατεύθυνση κίνησης από ανατολικά προς δυσμάς. Οπότε οτιδήποτε κουβαλάει μέσα του ο πάγος, το μετακινεί μέχρι τα ριζά του βουνού. Και εκεί πέρα μπλοκάρει ο πάγος, γιατί δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να υπερπηδήσει τα όρη, την οροσειρά. Οπότε ό,τι έχει κουβαλήσει ο πάγος, όταν αυτός διαβρωθεί, θα εκτεθεί στην επιφάνεια. Και έτσι, εάν κάποιος δει ένα αντίστοιχο χάρτη των θέσεων ανάκτησης των μετεωριτών από την Ανταρκτική, θα δει ότι όλες σχεδόν οι θέσεις είναι διατεταγμένες σε μια ευθεία η οποία βρίσκεται ανατολικά της οροσειράς της Ανταρκτικής και διάσπαρτες θέσεις λοιπόν αντιστοιχούν σε θέσεις συλλογής των μετεωριτών. Μάλιστα. Σαφές. Και γι' αυτό λοιπόν σαν αποτελεί ένα θησαυροφυλάκιο για την επιστήμη σας, έτσι. Τεράστιο, και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Λέει κάποιος ότι έχει 70.000 μετεωρίτες έως τώρα, τουλάχιστον επίσημα καταγραφή στη βάση δεδομένων της Meteorological Society. Ναι. Okay, από αυτούς όμως οι περίπου 200 είναι από τη Σελήνη, κάτι περισσότερο είναι από τον Άρη. Ωραία, 200 πετρώματα, εύκολα μπορώ να πάω στο γειτονικό βουνό που βρίσκεται εδώ πέρα σε μένα, δίπλα στην Πάρνηθα ή στον Ημιτό, και να τις βγάλουμε μέσα σε 1-2 ημέρες. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ δύσκολο του να συλλέξεις 200 πετρώματα. Τόσα όμως μόνο έχουν έρθει από τη Σελήνη και μάλιστα χωρίς αυτά να πιάνουν όλη την ετερογένεια της Σελήνης, αν μιλάμε για την περίοδο της Σελήνης. Όπως είπα πριν, η συνεργασία με τους ανθρώπους της Κίνας, έχοντας λάβει δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, έδειξε κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα ξέραμε έως και σήμερα από τους μετεωρίτες που κατεξοχήν δεν έρχονταν από αυτή την περιοχή, από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Μπορούμε να πούμε, κύριε Βαζιό, τι έδειξε ή να περιμένουμε τη δημοσίευση? Ας περιμένουμε. Ξέρω ότι έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία για την προώθηση της γνώσης των μετεωρητών στη χώρα μας που βρίσκεται σε χαμηλό γενικότερα επίπεδο, από όσο γνωρίζω. Τι πρωτοβουλία είναι αυτή? Ναι, αυτό είναι... Ευχαριστώ που δίνετε και αυτή την ευκαιρία, γιατί ήδη από περίπου ένα δεκαπενθήμερο έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για την συμμετοχή σε ένα τρίμηνο σεμινάριο εδώ στο Πανεπιστήμιο μας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Εκεί όπου κάποιος μπορεί να κάνει αίτηση να συμμετάσχει σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο αναμένεται να το ξεκινήσουμε μέσα τέλη Μαΐου. 15 Μαΐου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις, οπότε περίπου 10 μέρες έχουν μείνει ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Εκεί λοιπόν κάποιος θα διδαχθεί από το Α έως το Ω το κομμάτι που σχετίζεται με την επιστήμη των μετεωρητών. Δηλαδή, θα ξεκινήσει από το τι απλά είναι ένα ορυκτό, τι ορυκτά γνωρίζουμε στη φύση, ποιες είναι οι κατηγορίες των πετρωμάτων, τι είναι ένας μετεωρίτης, είναι πέτρωμα, είναι κάτι άλλο, και από εκεί πέρα ποιους τύπους μετεωρητών έχουμε, ποια είναι η αξία, η επιστημονική αξία
των μετεωρητών, πώς αυτοί, μελετώντας τους, μπορούμε να μας βοηθήσουν στο να απαντήσουμε ερωτήματα που έχουν σχέση με τη δημιουργία και εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος, με την πρόσκληση των αστεροειδών μεταξύ τους, ακόμα και αυτό που για σήμερα ουσιαστικά μιλάμε σχετικά με το νερό ή μία από τις πιθανές πηγές αύξησης του νερού στη Γη. Τέτοια ερωτήματα τα οποία θα είναι οργανωμένα σε επίπεδο ενός τρίμηνου σεμιναρίου διαδικτυακού, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αν είναι Έλληνας, θα μπορεί να το παρακολουθήσει. Και είναι κάτι στοχευμένο με την έννοια ότι, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, δεν υπάρχει στοχευμένο μάθημα αυτής της διάρκειας ακόμα και σε άλλο πανεπιστήμιο ελληνικό, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. Αν δεν ισχύει, καλό θα ήταν να το μάθω. Ναι, μάλιστα. Αυτό μπορεί να είναι λοιπόν ένα πρώτο ερέθισμα για να βγει ο επόμενος Ιωάννης Μπαζιώτης, έτσι. Ήτανε, θα έλεγα, ένα ερέθισμα, ακόμα όχι για να βγει ένας άλλος Μπαζιώτης, αλλά τουλάχιστον κάποιος άνθρωπος να καταλάβει ακόμα καλύτερα ακόμα και τον κόσμο γύρω του. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, φυσιολάτρες, άνθρωποι που πατάνε στο βουνό, μαζεύουν πετρώματα, επειδή πραγματικά τους αρέσει, τα συλλέγουν και μπορεί κάποιος από όλους αυτούς, ακόμα και εκεί, να έχει βρει έναν μετεωρίτη. Ένας μετεωρίτης που μπορεί να είναι ακόμα και συνηθισμένος, okay, αλλά μπορεί να είναι και σπάνιος. Και απλά να είναι στο τραπέζι του σπιτιού του ή στο σαλόνι του, χωρίς να ξέρει όμως ότι αυτό το υλικό ενδεχομένως να έχει επιστημονική αξία τέτοια που να δώσει ένα ακόμα λιθαράκι στην έρευνα και στην επιστήμη. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα που μπορώ να σας πω, αν θέλετε. Ναι. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στην Νότια Αμερική και αγοράζει ένα διαμάντι με 10 δολάρια. Ένα διαμάντι το οποίο ήταν απλά ακατέργαστο, το οποίο σε εισαγωγικά δεν ήταν όμορφο, ήταν για πέταμα. Εισαγωγικά. 10 δολάρια. Το αγοράζει, γυρίζει πίσω στην Αμερική. Κάποια στιγμή φτάνει το διαμάντι αυτό στα χέρια ενός επιστήμονα και βλέπει στο εσωτερικό του ότι κάτι υπήρχε, σαν ένα σκουπίδι. Αυτό το λέμε έγκλισμα. Δηλαδή ένα υλικό μέσα σε κάτι άλλο το λέμε έγκλισμα. Είναι ένας κόκκος, ένας κρύσταλλος. Εκεί αντιλαμβάνεται ότι αυτό το υλικό πιθανώς να είναι κάτι σημαντικό και ξεκινάει τη μελέτη του. Εφάρμοσε διάφορες τεχνικές και κατέληξε στο ότι αυτό ήταν ένα ορυκτό. Και μάλιστα ένα ορυκτό που λέγεται Ringwooditis. Ακούγεται παράξενο το όνομα. Είναι ένα ορυκτό υψηλών πιέσεων. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά όμως. Μέσα σε διαμάντι. Τι σημαίνει αυτό? Το ορυκτό αυτό που ανακαλύφθηκε είχε δημιουργηθεί στη Γη σε ένα βάθος 18 με 20 γιγαπασκάλ. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργήθηκε σε ένα βάθος 600 χιλιόμετρων. Το ορυκτό λοιπόν αυτό δημιουργήθηκε σε 600 χιλιόμετρα. Με κάποιο ιδιαίτερο μηχανισμό στο εσωτερικό της Γης ανέβηκε σε μικρότερο βάθος, εκεί όπου κρυσταλλώναν το διαμάντι και το διαμάντι το άρπαξε σε εισαγωγικά και το έκλεισε στο εσωτερικό του. Και όταν αυτό ανέβηκε στην επιφάνεια, κράταγε εγκλωβισμένο το ορυκτό αυτό των υψηλών πιέσεων. Αυτό ήταν ανακάλυψη πραγματικά για πρώτη φορά, γιατί δεν είχε ξαναβρει άνθρωπος, δεν είχε ξαναβρει επιστήμονας σε γήινο δείγμα τέτοιο ορυκτό εγκλεισμένο μέσα σε διαμάντι. Βρέθηκε για πρώτη φορά. Το είχαμε βρει σε μετεωρίτες. Όπως έλεγα πριν, οι μετεωρίτες είναι καλά φυσικά εργαστήρια προσομοίωσης του εσωτερικού της Γης, ιδιαίτερα του μεγάλου βάθους, αλλά δεν είχαμε βρει ποτέ αυτό το ορυκτό. Και αυτό βρέθηκε σε ένα διαμάντι των 10 δολαρίων. Αυτό είναι δεικτικό ότι ενδυνάμει οποιοδήποτε θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μια μεγάλη ανακάλυψη και βεβαίως καταδεικνύει πόσο μαγική είναι η επιστήμη σας, η γεωλογία, έτσι, και πόσες σημαντικές ακόμα απαντήσεις μπορεί να δώσει. Και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, κύριε Μπαζιώτη, με την επόμενη ευκαιρία, γιατί είστε πολύ ενεργός και στην έρευνα, τόσο στο επί του εργαστηρίου και όσο και επί του πεδίου, από όσο γνωρίζω, να τα πούμε και πάλι εδώ στο εφημερίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.